μίντια που πείτε... εκεί βεβαίως γίνεται πανηγύρι. Πάμε να μας πείτε τι θα κάνετε τώρα, όπως θα... Έχετε μια σύσκεψη αύριο? Κοιτάξτε, αύριο έχουμε μια σύσκεψη. Καλούμε στην Αθήνα όλους τους προέδρους των φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας. Έχω πρόταση να τους κάνω εγώ σαν πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου και συμμετέχουν πλέον και στον Πανελλήνιο. Δεν θα σας θυμώ, αλλά θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής. Θα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης και η κυβέρνηση και η Τρόικα ότι εμείς δεν μπορούμε πλέον να εργαζόμαστε χωρίς υπεροριακή αμοιβή όπως γίνεται στην Ευρώπη, στις διανυκτερεύσεις εφημερίες. Θα πρέπει να οριστεί ωράριο για τα φαρμακεία αν θέλουν να έχουν διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα υποστούμε πλέον εμείς τις δαπάνες του ΕΟΠΗ για να δανείζουμε φάρμακα για να πηγαίνουν οι ασφαλισμένοι όταν μπορούν να βρουν γιατρό για να τους τα γράφουν τα φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι ασφαλισμένοι ότι όταν θα χάσουν αυτές τις υπηρεσίες, γιατί θα τις χάσουν, τότε θα τις ζητήσουν και θα καταλάβουν τι αξίζουν. Θα πάτε σε κινητοποίηση, κύριε Λουράτο. Θα πάτε σε κινητοποίηση. Βεβαίως και θα πάμε, αλλά τις κινητοποιήσεις όπως τις εννοούμε εμείς και όχι όπως τις εννοούν κάποιοι. Δηλαδή. Αυτό θα σας το αφήσουμε για έκπληξη. Δηλαδή δεν θα δούμε κλειστά φαρμακεία, θα δούμε κάτι άλλο. Θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι προτάσεις ποιες θα είναι, η δική σας πρόταση ποιες θα είναι. Ακούστε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και σας το λέω παρακαλά, για απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί εκεί πλέον θα έχει να εστιάσει στο ότι οι φαρμακοποιοί αντιδρούν για να μην χάσουν τα λεφτά τους, για να μην μειωθεί το ποσοστό κέρδους. Δεν θα το κάνουμε αυτό το λάθος, διότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το ότι εμείς έχουμε υποστεί τα πάνδυνα συμμετέχοντας σε μια φαρμακευτική θυμίωση φαρμακευτικής δαπάνης με κάθε μέσον, όταν το ίδιο το κράτος είναι αφαιρέγγυο, ασυνεπές και φασιστικό. Πάντως, κύριε Λουράτο, και επαναλαμβάνω, εγώ βλέπω συναδέλφους σας να μην πειθαρχούν πλέον στους συνδικαλιστές για τις κινητοποιήσεις που εξαγγέλλεται από το πρωί το βράδυ και να κάνουν τα δικά τους ωράρια και να δουλεύουν και να είναι νοικοκυρέοι. Αυτό βλέπω. Σε φίλους φαρμακοποιούς με τους οποίους μιλάω. Εγώ βλέπω το αντίθετο. Κύριε οικονόμου, εγώ βλέπω το αντίθετο. Και ξέρετε τι βλέπω? Τι βλέπω το εξής. Ότι οι φαρμακοποιοί οι οποίοι κάνουν τα δικά τους κλείνουν τα φαρμακεία τους διότι δεν αντέχουν το κόστος. Διότι τα φάρμακα έχουν πέσει τιμές τους και το κέρδος είναι ελάχιστο. Εκτιμάται ότι θα δούμε. Ακούστε, μισό λεπτό. Ξέρω λοιπόν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά βέβαια δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι απλό. Ότι τώρα μπορείτε το πρωί να βλέπετε κάποια φαρμακεία ανοιχτά, αλλά όταν το βράδυ θα ψάχνετε να βλέπετε διανυκτερεύον και δεν θα βρίσκετε, γιατί εκεί δεν υπάρχει βεβαίως κέρδος. Περισσότερα βρίσκεις τώρα από την παλιά. Περισσότερα βρίσκεις. Όχι, έχετε λάθος. Πώς έχω λάθος? Ακούστε, δεν υπάρχει ούτε ένα διευρυμένο βράδυ. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πέστε ένα φαρμακείο διευρυμένο το βράδυ. Με ξέρετε τι? Που υπάρχουν τις ώρες της εμπορικής δραστηριότητας. Αλλά εκεί, όταν πια ανοίξουν όλοι, βεβαίως εκεί θα αρχίσουν να κλείνουν όλοι. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε. Θυμάμαι που φωνάζατε να απελευθερωθεί το ωράριο, το επάγγελμα να ανοίγει ο καθένας φαρμακείο κτλ. Λοιπόν, απελευθερώθηκε τελείως, ανοίγει ο καθένας όπου θέλει και ξαφνικά αρχίζουν και κλείνει ο ένας μετά τον άλλον. Δηλαδή πάμε σε μια. Πόσα φαρμακεία έχουν κλείσει δηλαδή μέχρι τώρα? Δομής. Πόσα φαρμακεία έχουν κλείσει? Τα φαρμακεία στην Αθήνα είναι πάνω από 300 φαρμακεία και στην Ελλάδα δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά να ξέρετε κάτι. Ότι τα φαρμακεία που θα κλείσουν θα είναι πιθανώς και σε περιοχές, και ήδη υπάρχουν περιοχές που τα έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος. Σε νησάκια μικρά. Κύριε Λουράτο, με συγχωρείτε. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις έχουν κλείσει στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα. Δεν ήταν λογικό και κάποια φαρμακεία να είναι μέσα σε αυτές? Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι ιδιαίτερο. Αν έχετε και μία εκτίμηση με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, αν θα δούμε αυτό να επιταχύνεται τα λουκέτα στα φαρμακεία. Δεν μου λέτε κάτι, από πού κατάγεστε, κύριε οικονόμου? Εγώ, από τη Θεσσαλία, από την Καρδίτσα συγκεκριμένα. Μπράβο. Όταν λοιπόν εκεί σε κάποιο χωρίο θα κλείσει το φαρμακείο, δεν θα είναι μια επιχείρηση? Εγώ είδα ότι άνοιξε κι άλλο. Αντί να κλείσει και πάνε και μια χαρά. Ναι, μια χαρά πάνε τα φαρμακεία στις πληροφορίες. Αφήστε και το. Και ο κόσμος τα έχει ανάγκη και κάνουν κι άλλες δουλειές. Και μια χαρά είναι τα παιδιά εκεί. Ξέρετε. Ξέρετε, κοιτάξτε, κρίνεται εξ ιδίων του ασφαλούς. Με ρωτήσατε. Πηγαίνετε στη Λίμνη Πλαστήρα να δείτε το φαρμακείο πώς δουλεύει. Πηγαίνετε να δείτε. Είναι φίλος μου εκεί, αυτός που έχει το φαρμακείο στη Λίμνη Πλαστήρα, και ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά τι ζόρι τραβάει και με ποιες θυσίες το κρατάει ακόμα ανοιχτό. Ναι. Αυτό σας το λέω ευθέως. Θα πω όμως το εξής. Ότι τα φαρμακεία σήμερα παραμένουν κάποια ανοιχτά προσπαθώντας να επιβιώσουν, δεν σημαίνει ότι θα επιβιώσουν. Εγώ βλέπω όμως το αντίθετο. Βλέπω κάποιους άλλους να επιβιώνουν. Ξέρετε πόσα χρόνια το λέτε αυτό, κύριε Λουράτο? Όπως είναι πολύ ισχυρή. Πολλά χρόνια κλείνουν φαρμακεία, καταστρεφόμαστε, φεύγουμε, λουκέτο. Όχι. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα να συμβαίνει που λέτε. Δεν το έχω ξέρετε δει αυτό. Γιατί δεν σε τέτοιο βαθμό που το λέτε εσείς της υπερβολής. Βλέπετε... Προβλήματα έχουν όλοι οι επαγγελματίες. Ναι, για να κλείσει ένα φαρμακείο πρέπει να έχει λεφτά να κλείσει.
Αυτή τη στιγμή επιβιώνει το φαρμακείο με χίλια βάσανα από γονείς, από αδέλφια, από άλλους. Και το επιβιώνει γιατί δεν μπορεί να κλείσει. Διότι αν κλείσει το φαρμακείο, χάνει τα πάντα. Έχει πολλές υποχρεώσεις και βέβαια δεν περιμένω ευαισθησία από κανέναν απέναντι στο φαρμακοποιό. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος έχει ανάγκη στο φαρμακείο θα πάει. Έτσι. Και βεβαίως θα δανειστεί το φάρμακό του. Έτσι δεν θα πληρώσει συμμετοχή. Θα περιμένει να πληρώσει συμμετοχή όταν θα έχει τα λεφτά. Αλλά στο σούπερ μάρκετ, κύριε οικονόμου, θα πάτε και θα πληρώσετε. Και αν δεν έχετε να πληρώσετε, δεν θα πάρετε δεν τα φαρμακά, τα προϊόντα. Σωστό. Μα ο κόσμος το στηρίζει το φαρμακείο, κύριε Λουραντό. Με δικές τους οικονομίες. Ο πολίτης δεν είναι κάτω των φαρμακείων. Ίσα-ίσα, όλος ο κόσμος τα στηρίζει τα φαρμακεία και τα θέλει. Γιατί όπως λέτε, είναι στην πραγματικότητα πρωτοβάθμια περίθαλψη στο φαρμακείο. Στο φαρμακείο πάει ο κόσμος. Πού πάει? Αυτό όμως, η πρώτη αντίδραση αυτό στο φαρμακείο. Το προαπαιτούμενο. Βεβαίως, το προαπαιτούμενο όμως να μειωθεί το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών μέχρι εξαφάνισης υπέρ των βιομηχάνων, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και βεβαίως ορίζει κάποιους κανόνες. Οι οποίοι βεβαίως έρχονται, αλλάζει το τοπίο, κύριε οικονόμου, αλλάζει το τοπίο στην αγορά, αλλάζει το τοπίο παντού, έρχονται νέες συνθήκες διαβίωσης, όπου εκεί πλέον οι ισχυροί θα μπορούν να κάνουν καρτέλ. Διότι τα καρτέλ δεν μπορούν να τα κάνουν 12.000 φαρμακεία, αλλά 3.000 και 2.000 που θα μείνουν θα τα κάνουν. Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, έχετε δει, μισό λεπτό, τις αυξήσεις των παραφαρμάκων και όλων των φαρμάκων, αυτά τα μισυφά που λέγαμε που πήγαν στα σούπερ μάρκετ και αυξήθηκαν οι τιμές. Τα είδατε. Αυξήθηκαν αυτά. Τα είδατε. Αυξήθηκαν. Αυτά τα μυστικογραφούμενα. Βολταρέν κρέμα. Βολταρέν κρέμα από 5 πήγε 6,60. Το τριβίν, το σπρέι, αυξήθηκε. Τα έχετε αντιληφθεί αυτά. Τα έχετε βγάλει στο σπίτι. Αυτό γιατί συνέβη, κύριε Λουραντό? Διότι έφυγε από το φαρμακείο που η τιμή του είναι σταθερή, κύριε οικονόμου. Έφυγε. Πήγε σε μη ελεγχόμενη τιμή. Μα όταν απελευθερώνεται κάτι συνήθως πηγαίνει, δεν αυξάνεται η τιμή του. Έτσι. Ναι, αλλά σε εμάς που το ξέραμε ότι δεν θα μειωθεί, διότι η τιμή ήταν πολύ χαμηλή. Μα δεν μπορεί η κρέμα Βολταρέ να πουλιέται στην Ελλάδα 5, στην Αγγλία να πουλιέται 20. Και να φθηνίνει στην Ελλάδα από 5 να πάει 3. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί το τριβή να πουλιέται στην Ελλάδα 3 ευρώ και στο εξωτερικό από 5 ευρώ και πάνω και να φθηνίνει αν απελευθερωθεί. Προφανώς θα ανέβει. Όλα θα ανέβουνε. Όλα θα ανέβουνε. Και ξέρετε κάτι, θα τα ζητήσετε τα φαρμακεία, κύριε οικονομού, να είστε σίγουρος. Θα τα ζητήσετε το φαρμακείο της γειτονιάς σας που θα κλείσει. Και το... Εντάξει, θα το δούμε. Εδώ είναι τα φαρμακεία. Ζητάμε σχέδιο, κύριε Λουραντό. Τη Δευτέρα θα τα πούμε με βάση και την απόφαση που θα λάβετε το Σάββατο και την περιμένουμε νομίζω όλοι. Και την Τετάρτη έχουμε. Έχουμε Γενική Συνέλευση στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, βεβαίως. Να εκεί θα παρθούν και μεγάλες αποφάσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Λουραντό. Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, τα κρίσιμα για τα φαρμακεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά. Είναι πάμε στο το μεγάλο ποντιλιάρισμα που έχουμε αυτή την ώρα. Κηφισό. Στην κάθοδο του Κηφισού, χιλιόμετρα ουρά από μένα. Είναι χιλιόμετρα μια καραμπόλα. Είναι το ποντιλιάρισμα από μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Γιώργο Τσελίκας. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Σε 7.30 ώρα, λοιπόν, στο ύψος του Χτέλ στο Κηφισό, με κατεύθυνση προς